Στα πλαίσια του ρόλου της αστυνομίας για την αντιμετώπιση και την καταστολή της βίας, πραγματοποιείται μια καμπάνια ενημέρωσης με τίτλο «Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου» και αφορά την προστασία των ανηλίκων. Στη φάση την οποία θα συζητήσουμε σήμερα και χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες, καλέσαμε και φιλοξενούμε τηλεφωνικώς για να μας ενημερώσει τον κύριο Αναστάσιο Τσιπλάκη, αστυνόμο Β και προϊστάμενο του Γραφείου Ενημέρωσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Ελληνικής Αστυνομίας. Κύριε Τσιπλάκη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε Πασχαλίδου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ξεκινώντας την συζήτησή μας, θα θέλαμε να αναφερθείτε γενικότερα στην καμπάνια αυτή της ελληνικής αστυνομίας, καθώς μετέπειτα να αναλύσουμε μία-μία τις τρεις αυτές σημαντικές ενότητες. Κοιτάξτε, η προστασία της ανηλικότητας βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αστυνομίας και από τον Νοέμβριο του 19 το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου», η οποία εξελίχθηκε σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο έγινε τον Νοέμβριο και αφορούσε τη βία εις βάρος των γυναικών. Το δεύτερο στάδιο, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, είχε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία. Και το τρίτο στάδιο επικεντρώνεται στο παιδί, όπως είπατε, και την προστασία του, με τρεις επιμέρους θεματικούς άξονες που αφορούν το διαδίκτυο, τη σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία. Ο σκοπός μας είναι να εμπνεύσουμε ασφάλεια στους ανήλικους και να αισθανθούν ασφαλή δηλαδή τα παιδιά, να τα προστατεύσουμε, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε επικαιροποιήσει τις σχετικές οδηγίες που αφορούν τους ανήλικους και αναφέρονται στις τρεις θεματικές ενότητες που προείπα. Οι οδηγίες αυτές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας www.astynomia.gr και στα social media όπως στο Facebook της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου μπορεί να μπει οποιοδήποτε να ανατρέξει και να τις κατεβάσει και να τις χρησιμοποιήσει. Πρόκειται για συμβουλές οι οποίες απευθύνονται τόσο στα παιδιά για να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν κάποιους κινδύνους στο διαδίκτυο και στην καθημερινή τη ζωή, αλλά και συμβουλές που απευθύνονται στους γονείς για να μπορούν να συμβουλεύσουν τα παιδιά τους και να εντοπίζουν τις περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να αναλύσουμε την πρώτη θεματική ενότητα, διαδίκτυο και ανήλικοι. Πώς μπορούν οι γονείς λοιπόν να προστατέψουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους τους οποίους κρύβει το διαδίκτυο? Καταρχήν, πριν να αναλύσουμε τις ενότητες, να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι γονείς να αφιερώνουν χρόνο με τα παιδιά τους και να συζητούν μαζί τους. Αυτό που συμβουλεύουμε πρώτα απ' όλα στους γονείς είναι να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τα παιδιά τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να συζητήσουν με τους γονείς τους για οτιδήποτε τους απασχολεί χωρίς να φοβούνται την αντίδρασή τους. Τώρα, όσον αφορά το διαδίκτυο, πρώτα απ' όλα οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι λειτουργούν ως πρότυπο για τα παιδιά. Οπότε πρέπει να δίνουν το σωστό παράδειγμα με τη δική τους διαδικτυακή συμπεριφορά. Εξαιρετικά σημαντικό οι γονείς να μάθουν για τις διαδικτυακές δραστηριότητες του παιδιού τους, να ελέγξουν δηλαδή μαζί με το παιδί τους τις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρίτου που έχει στους λογαριασμούς του. Να το συμβουλεύουν ότι δεν πρέπει να αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους και να συζητούν με το παιδί προκειμένου να καταλάβει το παιδί ότι οι φίλοι του στη διαδικτυακή ζωή θα πρέπει να είναι ίδιοι με τους φίλους στην πραγματική ζωή. Εξίσου σημαντικό, θα πρέπει να συμβουλέψουν το παιδί να μην επικοινωνεί και να μην μιλάει με αγνώστους σε διαδικτυακές εφαρμογές. Και επίσης τέλος θα είναι καλό να εγκαταστήσουν μια εφαρμογή γονικού ελέγχου που δίνει τη δυνατότητα τόσο στο παιδί να πλοηγείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο αλλά και στο γονέα να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων που έχει επισκεφτεί το παιδί του. Υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι αλήθεια στο διαδίκτυο και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Μερικοί από αυτούς τους κινδύνους έχουν να κάνουν με την παραβίαση της ιδιωτικότητας και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό το λόγο συμβουλεύουμε τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και στους γονείς να εξηγήσουν στα παιδιά τους ότι δεν πρέπει να αναρτούν στο διαδίκτυο προσωπικές πληροφορίες, ονοματεπώνυμα, τη διεύθυνση κατοικίας ή το σχολείο που πηγαίνουν. Άλλος ένας κίνδυνος του διαδικτύου είναι ο εθισμός. Σημαντικό είναι να έχουν τεθεί όρια και κανόνες στο χρόνο ενασχόλησης των παιδιών στο διαδίκτυο από τις πολύ μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να αναπτύξουν τα παιδιά τον απαραίτητο αυτοέλεγχο και την αυτοπειθαρχία. Άλλοι κίνδυνοι, τους οποίους επισημαίνουμε στις οδηγίες μας, οι οποίοι όμως
δεν βρίσκονται σε έξαρση στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο σε χώρες του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, επειδή όμως σαν ηλικία αστυνομία παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναφέρουμε και αυτούς τους κινδύνους και είναι ο ψηφιακός, για παράδειγμα, εκφοβισμός, το cyberbullying, mm-hmm. δηλαδή οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού και επιθετικότητας μέσω διαδικτύου, και ο σεξουαλικός εκβιασμός και σεξουαλικός εξαναγκασμός, δηλαδή σε περιπτώσει που το παιδί έρχεται σε επαφή με κάποιον άγνωστο μέσω κάποιας εφαρμογής και στη συνέχεια από τη μεριά του άγνωστος ζητάει από το παιδί να του στείλει φωτογραφίες, βίντεο ή ακόμα του ζητάει και κάποια συνάντηση. Καλό θα είναι το παιδί να γνωρίζει λοιπόν ότι δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με αγνώστους μέσω διαδικτύου. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, όταν ένας γονέας αντιληφθεί ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα από αυτά που προείπα, το κυριότερο πρέπει να παραμείνει ήχρεμος, να ακούσει πολύ καλά τι έχει να του πει το παιδί, να διασφαλίσει τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που θα υπάρχουν για μια παραβατική συμπεριφορά σε βάρος του παιδιού και στη συνέχεια να έρθει στην ηλικία αστυνομία και να αναφέρει το περιστατικό. Μάλιστα. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες και οι οδηγίες αυτές και προς τους ανηλίκους αλλά και προς τους γονείς. Επόμενη θεματική ενότητα, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που συνδέεται και το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα φαινόμενα των αρπαγών ανηλίκων τα οποία έχουν παρουσιαστεί ανά την Ελλάδα. Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος αυτός και πώς μπορούν να προστατευτούν τα παιδιά από τέτοιες περιπτώσεις? Σχετικά με την ενότητα της σεξουαλικής κακοποίησης, αυτό που συμβουλεύουμε στους γονείς είναι από την πολύ μικρή ηλικία των παιδιών τους να κουβεντιάζουν μαζί τους, να συζητούν με τα παιδιά για τα όρια τους και για τα μέρη του σώματος. Να εξηγούν στα παιδιά ότι το σώμα τους είναι δικό τους, τους ανήκει και κανείς άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ακουμπά το σώμα τους. Να τους μάθουν επίσης να λένε όχι όταν κάποιος ενήλικος τους ζητήσει να έχουν μυστικά από τους γονείς τους και να μιλούν συνεχώς με τα παιδιά τους για τις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι ώστε να κερδίζουν και την εμπιστοσύνη των παιδιών τους, ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι να έρθουν τα παιδιά και να το αναφέρουν αμέσως. Πολύ σημαντικό, τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν να μην αποδέχονται δώρα ή μάλλον να μπορούν να ξεχωρίσουν το δώρο από τη δωροδοκία. Δωροδοκία είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με έναν αντάλλαγμα για κάτι που προσφέρει ενδεχομένως ένα παιδί, ενώ το δώρο είναι μια πράξη αγάπης. Και τέλος, το εξίσου σημαντικό είναι να συνοδεύουν τα παιδιά τους στις δραστηριότητες και να γνωρίζουν πολύ καλά τις παρέες και τους φίλους που έχουν τα παιδιά τους. Τώρα, από τη στιγμή που κάποιος γονέας παρατηρήσει κάποια σημάδια στο παιδί, όπως για παράδειγμα μια απότομη αλλαγή στην συμπεριφορά του ή μια συμπεριφορά η οποία δεν ταιριάζει με την ηλικία του, όπως φοβάται πρόσωπα ή κάποια μέρη τα οποία πριν δεν φοβόταν, μιλάει με ανθρώπους ή για άτομα τα οποία οι γονείς δεν γνωρίζουν. Αυτό που συμβουλεύουμε στους γονείς και πάλι μόλις αντιληφθούν κάτι τέτοιο, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να συνομιλήσουν με το παιδί σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο θα οδηγήσει το παιδί τους και θα μιλήσει μαζί του και το οποίο περιβάλλον θα κάνει το παιδί να νιώσει ασφάλεια. Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με απλές και ανοιχτές ερωτήσεις, δηλαδή με τέτοιες ερωτήσεις έτσι ώστε να μην καθοδηγούμε το παιδί στο τι θέλουμε να μας πει και κάνουμε το παιδί να νιώσει ασφάλεια για αυτά που μας λέει και δεν το κατηγορούμε για κάτι το οποίο έγινε. Τέλος, να το εξηγήσουν ότι και άλλα παιδιά έχουν βρεθεί στη θέση του, καθώς και ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να το βοηθήσουν, στους οποίους θα πρέπει να πει αυτά που μας έχει πει. Αρμόδιες υπηρεσίες για να χειριστούν αυτά τα περιστατικά στην περιφέρειά μας είναι τα κατατόπους τμήματα ασφαλείας, όπου εξειδικευμένοι αστυνομικοί με τη βοήθεια ψυχολόγων θα βρεθούν δίπλα στο παιδί και θα το συμβουλεύσουν. Τώρα, όσον αφορά, επειδή αναφέρεται και για τις εξαφανίσεις, αυτό που θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι σύμφωνα με τα στατιστικά σε πανελλήνιο επίπεδο, στις υποθέσεις εξαφάνισης ανηλίκων, τα ποσοστά ανέβρεσης καταρχήν είναι πάρα πολύ υψηλά, δηλαδή φτάνουν τις τάξεις του 95% σε κάθε χρόνο, ενώ το 5% που υπολείπεται είτε καλύπτεται από την επόμενη χρονιά είτε αφορά ανεβρέσεις οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί. Και μιλάμε για απλές υποθέσεις εξαφάνισης ανηλίκων, δηλαδή για περιπτώσεις που έχει φύγει ένας ανήλικος από το σπίτι γιατί έχει έρθει σε κάποια σύγκρουση με τους γονείς του για διάφορους λόγους, όπως συναστηματικούς ή για την απόδοση για τα μαθήματα και οτιδήποτε άλλο. Και τις περισσότερες περιπτώσεις, σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτές οι εξαφανίσεις, μέσα σε λίγα 24 ώρα τα παιδιά επιστρέφουν. Επίσης υπάρχουν και οι περιπτώσεις εξαφανίσεων που αφορούν γονικές αρπαγές. Ενώ
Οι περιπτώσεις των εξαφανίσεων που από πίσω υπάρχουν κλιματικές ενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιες και πάντα μιλώντας σε πανελλήνιο επίπεδο και όχι για την περιφέρειά μας. Θέλω να αναφέρω αυτό και το αναφέρω για τον λόγο για να καθησυχάσουμε τους γονείς, χωρίς βέβαια να το αποκλείουμε σαν ενδεχόμενο, αλλά για να επισημάνουμε ότι δεν είναι εκτεταμένες στην ελληνική πραγματικότητα γενικά αυτές οι εξαφανίσεις. Μάλιστα. Πάμε στο τρίτο και πολύ σημαντικό και αυτό ζήτημα. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, η ενδογενειακή βία και ειδικά στους ανηλίκους, τα οποία φαινόμενα παρατηρούμε συχνά και οι περιπτώσεις, διαβάζοντας τα δεδομένα και τα στατιστικά, αυξήθηκαν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γενικά εγώ αυτό που θα έχω να προσθέσω είναι σύμφωνα με τα στατιστικά που διαθέτουμε σαν ελληνική αστυνομία, δεν υπήρξε κάποια αύξηση στην ενδοικογενειακή βία. Βέβαια, η ενδοικογενειακή βία είναι και ένα φαινόμενο στο οποίο υπάρχει μια κρυφή εγκληματικότητα, δηλαδή εγκληματικότητα η οποία δεν καταγγέλλεται. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά το ζήτημα της εγκληματικής, της ενδοικογενειακής βίας και τους ανήλικους, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο ένα ποσοστό της τάξης του 18% σε πανελλήνιο επίπεδο είναι θύματα ενδοικογενειακής βίας οι ανήλικοι. Τώρα, υπάρχουν, όπως το γνωρίζετε και το έχουμε ξανασυζητήσει, υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες στην ελληνική αστυνομία, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας, μία σε κάθε διεύθυνση αστυνομίας της περιφέρειάς μας και μία στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ελεγχόνται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο βρίσκεται δίπλα στα θύματα για να τα συμβουλεύσουν, για να τα προστατεύσουν. Αυτό που προτρέπουμε στα θύματα, ακόμα και στους μικρούς μας φίλους, είναι ότι αν τους συμβεί κάτι τέτοιο να το καταγγείλουν κατευθείαν στο 100 ή να στείλουν ένα SMS στο 100. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει οι γονείς να μάθουν στο παιδί από πολύ μικρή ηλικία κάποια βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρει το παιδί το ονοματεπώνυμό του και την διεύθυνσή του. Επίσης να γνωρίζει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο και πολύ σημαντικό, οι γονείς θα πρέπει να εξηγήσουν στο παιδί τους ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που βρεθεί σε κίνδυνο ή βρεθεί μόνο του, να απευθύνεται μόνο σε αστυνομικούς ή σε πρόσωπα εμπιστοσύνης, σε πρόσωπα δηλαδή που του έχουν υποδείξει οι γονείς του. Κλείνοντας τη θεματική ενότητα αυτή, τη θεματική ενότητα της ενδοικογενειακής βίας, να προτρέψουμε και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι γίνονται μάρτυρες τέτοιων περιστατικών ενδοικογενειακής βίας με ανήλικο, να έρθουν και αυτοί στις υπηρεσίες μας να μας καταγγείλουν τα περιστατικά. Μάλιστα. Κύριε Τσιπλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την πολύ σημαντική ενημέρωση την οποία μας πραγματοποιήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ και κλείνοντας να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά όλα αυτά που συζητήσαμε και πολλές άλλες συμβουλές για ποικίλα άλλα θέματα αστυνομικής αρμοδιότητας. Μπορούν οι πολίτες να τα βρίσκουν στο επίσημο site της ελληνικής αστυνομίας και στα social media της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.